Στην Πάφο, Εμμανουέλα Ζωνιά. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Συνεχίζεται σήμερα από τις 6 το πρωί επαόριστον απεργία των εργαζομένων του ΟΣΥΠΑ, από την οποία επηρεάζονται χιλιάδες επιβάτες και μαθητές που χρησιμοποιούν το λεωφορείο καθημερινά. Εκπρόσωπος των οδηγών του ΟΣΥΠΑ, ο Χρήστος Ευαγγέλου, δήλωσε ότι οι εξελίξεις όπως μεταφέρθηκαν στους εργαζομένους μετά τις διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Μεταφορών δεν αφήνουν άλλο περιθώριο από την απεργία. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος χάριτος, όπως ανέφερε. Το Υπουργείο ζήτησε να σταλούν εκ νέου στο Υπουργείο Μεταφορών για επανεξέταση οι λίστες της εταιρείας των τελευταίων χρόνων. Αυτό δεν ικανοποιεί τους εργαζόμενους, όπως μας έχουν αναφέρει με δηλώσεις τους, και αναμένουν πότε θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, όπως είπαν, από λίστες ολόκληρων χρόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, Νικήτα, το Υπουργείο μελετά διάφορες προτάσεις, προσπαθούν να βρουν λύσεις, προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν με τη διεύθυνση του οργανισμού και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί λύση, γιατί πραγματικά η σημερινή επανέναρξη των απεργιακών μέτρων προκαλεί μεγάλη ταρεπορία σε 5 και πλέον χιλιάδες μαθητές σε καθημερινή βάση και άλλων τόσων πολιτών και ξένων επισκεπτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Μάλιστα. Να δούμε και τις σχετικές δηλώσεις, Εμμανουέλα, τις έχουμε. Ευχαριστούμε. Επαναρχίσαμε την απεργία μας λόγω των χρόνιων προβλημάτων, λόγω του ότι δεν βρήκα λύση στις 2 μέρες που τους δώσαμε χάρη. Μάλιστα. Σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται, χιλιάδες μαθητές. Ο κόσμος νομίζει ότι εμείς φταίουν οι οδηγοί. Καλούμε το Υπουργείο σήμερα να κάνει μια συνάντηση ξανά με την εταιρεία, ακόμα και μαζί μας. Ζητούμε την Υπουργό ώστε να βρεθεί μια λύση. Το κράτος έχει απαιτήσεις από την εταιρεία. Η εταιρεία έχει απαιτήσεις από εμάς. Εμάς οι απαιτήσεις μας είναι μόνο 2. Η καλή συμπεριφορά από τους λειτουργούς της εταιρείας προς εμάς και η καταβολή του μισθού μας όπως θέλει ο κόσμος όλος. Το μόνο που ζητούμε είναι η μισθή μας, τίποτε άλλο. Το τι διαφορές έχει η εταιρεία μαζί με το Υπουργείο, με τους οποιουσδήποτε κυρίους, εμάς δεν μας αφορά. Το μόνο που θέλουμε είναι να μας ζουν σαν ανθρώπους, γιατί είμαστε εμείς οικογενειάρχες. Το μόνο που απαιτούμε είναι το μισθό μας, γιατί σήμερα έχουμε 7 του μήνα και είμαστε απλήρωτοι. Λοιπόν, 7 του μήνα και είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι. Κυρία Ιωαννίδη, θα πάμε στον ΟΣΥΠΑ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τώρα, από πλευράς Υπουργείου, υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση μετά τις απεργιακές κινητοποίησεις ή απολύτως τίποτα, κυρία Ιωαννίδη? Έχουμε στείλει μια επιστολή εμείς στο Υπουργείο που ζητούμε τη σύσταση μια ανεξάρτητη και αντικειμενική επιτροπή κοινή αποδοχή για να επιλύσει το πρόβλημα. Και έχουμε εισηγηθεί στο Υπουργείο να προεδρεύει αυτή τη επιτροπή ένα πρώην δικαστή ανωτάτου δικαστηρίου. Μάλιστα. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν μια επιστολή, η οποία θα απαντηθεί εντός της ημέρας, που ζητούσε η τριμελής επιτροπή να αποτελείται από υπηρεσιακούς λειτουργούς του Υπουργείου, οι οποίοι αυτοί θα κάνουν μια έρευνα, θα δώσουν την έρευνα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου. Και μετά η επιτροπή αυτή θα έρθει σε συνεννόηση με την δική μας επιτροπή, ούτως ώστε να λύσει το θέμα οριστικά. Αλλά η επιτροπή με υπηρεσιακούς λειτουργούς, εγώ δεν συμφωνώ ότι θα αποφέρει αποτελέσματα, γιατί ήδη αυτή η επιτροπή υπάρχει, η διαβούλευση υπάρχει εδώ και 8 χρόνια μαζί με τους υπηρεσιακούς λειτουργούς του Υπουργείου. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Οι άνθρωποι πώς θα πληρωθούν, υπάρχει τρόπος, υπάρχει λύση ή όχι? Κοίτα, το Υπουργείο λέει ότι έχει κάνει υπερπληρωμές. Εμείς βάσει των οικονομικών καταστάσεων που έχουμε καταθέσει και στον εφορών εταιριών, ναι, που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, έχουμε να παίρνουμε από το κράτος. Μάλιστα, αυτή είναι η διαφωνία που όλοι γνωρίζουμε. Δηλαδή, μετά τις τελευταίες επαφές δεν άλλαξε κάτι. Εσείς εισηγήσετε αυτά που εισηγήσετε, χωρίς ωστόσο να καταλήγουμε κάπου, κύριε Ιωαννίδη. Ναι, απλά να αναφέρω κάτι. Το 2017. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, έχει γίνει από το κράτος αποκοπή 1.400.000 στην ΟΣΥΠΑ. Το 2018 έχει γίνει μια αποκοπή του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Έχουν γίνει αποκοπές τα δύο τελευταία χρόνια
της τάξης των 4 εκατομμυρίων. Η περίοδος η χειμερινή, λόγω της μη ίσπραξης καθημερινής, λόγω της χειμερινής περίοδου, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις οικονομικές υποχρεώσεις. Το Υπουργείο το γνωρίζει. Γνωρίζει και πότε οι πράξεις είναι εφικτές για να γίνει αυτό και πότε δεν είναι. Λοιπόν, άρα, περιμένουμε και το Υπουργείο. Είχαμε μιλήσει και με τον Γενικό Διευθυντή. Δεν θα προβεί σε οποιασδήποτε άλλες δηλώσεις σήμερα. Θα δούμε στην πορεία τι θα προκύψει. Ευχαριστούμε, κύριε Ιωαννίδη.